Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να μεταφερθούμε αμέσως τώρα στην Ομόνοια να συναντήσουμε τον Αντώνη Σεφερλή, γιατί πριν από λίγα λεπτά παραδόθηκε στο σύνολο της νέα πλατεία Ομονίας που ανακατασκευάστηκε ριζικά. Εκεί βεβαίως δεσπόζει πλέον ξανά ένα μεγάλο εντυπωσιακό συντριβάνι όπως παλιά, Αντώνη. Καλησπέρα, Σία. Πράγματι, πρόκειται για μια επιχείρηση μετατροπής της πλατείας από κόμβο απλής διέλευσης των ανθρώπων σε ένα σημείο αναφοράς, σε ένα σημείο προορισμού, ομορφαίνοντας και αναβαθμίζοντας ολόκληρη την περιοχή. Ξεκινά λοιπόν να λειτουργεί το φωταγωγημένο συντριβάνι, όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα που σας μεταδίδουμε, ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο νερού σε ολόκληρη την Ευρώπη, μπορούμε να πούμε, με φιλικά στο περιβάλλον υλικά, που ιδιαίτερα τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όπως ακούσαμε και από την κυρία Σούση, που θα ανέβει η θερμοκρασία, θα χαμηλώνουν τουλάχιστον εδώ πέριξ της πλατείας θερμοκρασία. Έχουμε και περιμετρικά του συντριβανιού το γρασίδι, όπως μπορείτε να δείτε. Πρόκειται για μια όαση δροσιάς που ήδη πλήθος κόσμου έχει έρθει για να παρατηρήσει και να δει το συντριβάνι. Παρουσία βεβαίως του Δημάρχου Αθηναίων, κυρίου Μπακογιάννη. Με τη συμβολή λοιπόν μεγάλων και σημαντικών εταιριών αλλά και ιδρυμάτων, αναμορφώνεται πραγματικά όλο το σκηνικό για την πλατεία, αυτή την εμβληματική πλατεία της ελληνικής πρωτεύουσας, που θα είναι άλλωστε και μέρος του μεγάλου περιπάτου της πόλης που δημιουργείται σταδιακά το επόμενο διάστημα από τον Δήμο Αθηναίων. Η εικόνα πραγματικά μιλά από μόνη της. Πλήθος κόσμου βρίσκεται εδώ για να απολαύσει αυτό το νέο σημείο συνάντησης. Νέοι, μικροί άνθρωποι, οικογένειες, μεγαλύτεροι, όλοι βρίσκονται εδώ, έχουν δώσει το ραντεβού για σήμερα για να παρατηρήσουν αυτή την πανδεσία χρωμάτων σε συνδυασμό με το νερό από το συντριβάνι που αναδιαμορφώνει, όπως είπαμε, όλο το σκηνικό της πόλης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.